Πάμε στις εφημερίδες. Ξεκινούμε με την εφημερίδα Σημερινή. Επισημοποιήθηκε το παραγγελθέν διαζύγιο στον ενδιάμεσο χώρο. Χάλασε στο πρικοσύμφωνο. Το χρονικό του παραγγελθέντος διαζυγίου ενός πολιτικού φλερτ που δεν πρόλαβε καν να μετουσιωθεί σε γάμο, ολοκληρώθηκε χθες με την επισημοποίηση του ναυαγίου σε ό,τι αφορά την προσπάθεια που καταβλήθηκε από τα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου για συμπόρευση στις προεδρικές εκλογές. Η χθεσινή συνάντηση των ηγεσιών τους αποτέλεσε απλώς τους τίτλους του τέλους στο σύριαλ, το οποίο εξελίχθηκε στους τελευταίους μήνες και πλέον το κάθε κόμμα τραβά το δρόμο του. Σε δίκο ΕΔΕΚ, Ευρωπαϊκό Κόμμα και Οικολόγους, αυτό που τους απασχολεί από χθες είναι η επόμενη μέρα και η απεδό και πέρα πορεία τους προς τις προεδρικές εκλογές με τα διάφορα σενάρια να έχουν ήδη αρχίσει να δίνουν και να παίρνουν. Συναφώς τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί στο πολιτικό σκηνικό δεν μπορεί παρά να απασχολούν τα δύο μεγάλα κόμματα, ΔΣΥ και ΑΚΕΛ, αφού φαίνεται να διανοίγονται δρόμοι για συνεργασίες με κάποιο ή κάποια από τα κόμματα του κέντρου. Μπάρκαρε, πάρκαρε. Τι μπάρκαρε. Μπαρκάρει το πλοίο. Το αυτοκίνητο παρκάρει. Παρκάρε λοιπόν στο ταχυδρομείο της Έγκομης. Δέσμευση Σταύρου Μαλά για αλλαγή του συστήματος τιμολόγησης των φαρμάκων. Πιάνει τόπο η έκθεση των φαρμακευτικών υπηρεσιών. Δεν συμμαζεύεται με τίποτα το ποσοστό της ανεργίας καταγράφοντας νέα αύξηση. Στους 36.313 ανήλθαν οι άνεργοι για το μήνα Μάιο. Βαστάτε ρε παιδιά. Βαστάτε. Και πιάνουμε πάτο και μόνο πάνω θα κοιτάμε. Αυτά από τη Σημερινή. Φιλελεύθερος. Φτιαγμένη για διαζύγιο. Ο ενδιάμεσος χώρος σήκωσε τελικά χθες τη σημαία του προαναγγελθέντος ναυαγίου. Δεν άντεξε ο λεγόμενος ενδιάμεσος χώρος και διέλυσαν την προσπάθεια για σύμπηξη με τόπο ενώπιση των προεδρικών εκλογών. Η χθεσινή ημέρα έδωσε τέλος σε επαφές που ξεκίνησαν προδημήνου. Οι ηγέτες του δίκο της ΕΔΕΚ, του Ευρωκό και των Οικολόγων αποφάσισαν να κηρύξουν αδιέξοδο. Παρόλο που υπέγραψαν κείμενο που καθόρισε το ρόλο του υποψηφίου, στη συνέχεια σκόνταψαν στα διαδικαστικά πλην ουσιαστικά για την επιλογή του υποψηφίου. Όρη τέλους από το δίκο. Ο πρόεδρος του Δίκο Μάριος Καρογιάν, αποφεύγοντας να καταθέσει ονόματα εν δυνάμει υποψηφίων, έθεσε τρεις όρους που φαίνεται κρίθηκαν καθοριστικοί για το μέλλον της συμμαχίας. Πρώτο, να ξεκαθαρίσει πως είναι θέμα ηθικής και διοντολογίας σε μια επιλογή υποψηφίου που είναι μέλος άλλου κόμματος πλην των τεσσάρων. Εξουδετέρωσε με αυτή τη θέση ενδεχόμενες υποψηφιότητες από το χώρο του ΔΣΥ. Δεύτερο, να μην επιλεγεί υποψήφιος που έχει εξαγγείλει ήδη, κινούμενος εκβιαστικά παραπέμποντας τον Γιώργο Λιλίκα. Κορυφαίο. Τρίτο, να εξαιρεθούν από τις επιλογές αρχηγοί των κομμάτων. Επί τούτο, ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ ξεκαθάρισε πως η κατάθεση του δικού του ονόματος δεν είναι όρος ή προϋπόθεση. Παρά τις εκκλήσεις κυρίως από το Ευρωκό και Οικολόγους να καταθέσει ονόματα, ο Μάριος Καρογιάν δεν το έπραξε. Τα δύο μικρότερα κόμματα επανέλαβαν τη θέση τους για θέσπιση διαδικασίας επιλογής του υποψηφίου με τη συμμετοχή της βάσης των κομμάτων. Με τη θέση αυτή συμφώνησε ο Γιαννάκης Ομήρου, ο οποίος δεν απέκτησε και τη διενέργεια δημοσκόπησης. Η φαντασία των παιδιών μας έπλασε ενθύμια για Ευρωπαίους. Τι ωραία φωτογραφία να βλέπεις τα πιτσιρίκια μας σε ωραίες δραστηριότητες. Αποσύρουν τους αστιφύλακες από τα νοσοκομεία για λόγους οικονομίας. Επιστρέφουν οι ιδιωτικές εταιρείες που αντικαταστάθηκαν το 2008. Κατάθεση σοκ. Κοίτα για τον τριπλό φόνο. Έμεινε διαμάχη για ταυτοποιήσεις. Κυπριακή Προεδρία. Δύο υπουργεία προσέλαβαν τον ίδιο εμπειρογνώμονα. Δέσμευση για αλλαγές. Άναψε φωτιές η μελέτη για τιμές των φαρμάκων. Στον Πιτοκοπίτη κατέληξε η Κάντιλακ του Κυπριανού. Στη δυναστεία Πιτοκοπίτη κατέληξε η προεδρική Κάντιλακ του Σπύρου Κυπριανού στο Αλαούνα, που έκλεισε χθες 17.500 ευρώ. Ενημερώθηκε αμέσως ο Μάρκος Κυπριανού, ο οποίος εξέφρασε ικανοποίηση. Πάμε και πάνω. Θα πάρουμε όσα μας δώσουν, λέει, στο μηχανισμό με υψηλές απαιτήσεις. Μ' αρέσει αυτό. Έχει μια τάση αισιοδοξίας. Θα ζητήσουμε το μέγιστο που δικαιούμαστε. Η κεντρική θέλει να καλύψει και τρύπες που δεν φαίνονται. Ρε, αυτές είναι που φοβάμαι. Η προσφυγή θα αφορά αποκλειστικά τις τράπεζες. Ζωσέ Μπαρόσο, τριπλή υπόδειξη νέα μέτρα. Για μέτρα. Οικονομία νέο ρεκόρ ανέργων στην Κύπρο. Βαστάτε, είπαμε, παιδιά. Βαστάτε και θα περάσουμε. Αυτά από το Φιλελεύθερο. Αφήνουμε το Φιλελεύθερο, πάμε στον Πολίτη. Υπουργική δέσμευση για μείωση των τιμών. Φάρμακα. Άρχισε πόλεμος με βολές από μέσα και απ' έξω. Κλείδωσαν το ΓΕΣΥ σε πανάκριβες τιμές. Προνομιακά υψηλές τιμές των Κυπριακών. Σταύρος Μαλάς σε 6 εβδομάδες νέα τιμολογιακή πολιτική στα φάρμακα. Με δυσία ΑΚΕΛ αποφασίζει το δίκο. Στην ΕΔΕΚ το δίλημα είναι Ομήρου ή Λιλίκας. Ενδιάμεσος φούσκα ήταν και έσκασε. Άντε που θα πάνε με Λιλίκα. Συγκλονιστικές λεπτομέρειες τι κατέθεσε ο Κίτας. Μύθος τα καρπούζια της Κοκόνας. Όπα. Με βάση έρευνα του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, ο εμβολιασμός καρπουζιών σε υποκείμενο κολοκυθιάς δεν επηρεάζει τη γευστικότητα και την γλυκύτητα του κατεξοχήν καλοκαιρινού φρούτου. Ορίστε μας. Τραπεζικός, υπεξαίρεση 1,5 εκατομμύριων ευρώ, βάσος Αρλή, μηχανισμός για βοήθεια, Σιλικιώτης, το Ισραήλ για αέριο, ξένοι νεκροί στα αζήτητα και άταφοι. Έφυγε ο Ανδρέας Χριστοδουλίδης, συνάδελφος. Αυτά από τον Πολίτη.
Αφήνουμε και τον πολίτη, πάμε στη Χαραυγή. Απέτυχαν να τα βρουν. Τα τέσσερα κόμματα διαφώνησαν τα κριτήρια επιλογής του κοινού υποψηφίου και κήρυξαν αδιέξοδο. Η κομματοκρατία στις προθέσεις Δυσή, ο Σάββο Παβίσεβιτς θέλει ομίλους και πρωτάθλημα, Ζούκοφ, ο Νίκος Αναστασιάδης προσβάλλει την ιστορική μνήμη, έντονες αντιδράσεις για την πρόκληση της ΜΠΑΣ. Πάμε και πάνω, παίχθηκαν 72 εκατομμύρια στον υπόδρομο, να ρυθμιστεί το υποδρομιακό στοίχημα, ζητάει η Επιτροπή Νομικών. Σε τρία χρόνια η αγωγή φυσικού αερίου παρουσιάστηκε το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου σε Λάρνακα και Λεμεσό. Θέματα από τη Χαραυγή. Αφήνουμε και τη Χαραυγή, πάμε στην αλήθεια. Προεδρικές 2013, νέο σκηνικό μετά τον Ναυάγιο. Τέσσερις όροι του Μάριου Καρογιάννη έγραψαν τους τίτλους τέλους στον ενδιάμεσο χώρο, προς τα που βαδίζει το δίκο και που προσανατολίζεται η ΕΔΕΚ. Η επόμενη μέρα ανοίγει το δρόμο για νέες συμμαχίες. Φήμωτρο στους δημοσιογράφους, με νομοσχέδιο που εστάλει ευνηδίως στη Βουλή, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία διαβούλευση με την Ένωση Συντακτών, η κυβέρνηση επιχειρεί να καταργήσει το δημοσιογραφικό απόρριτο και θέτει περιορισμούς στην πρόσβαση στις πηγές πληροφοριών. Καλά πάμε. Τουρκικά πειρά μέσα στο οικόπεδο 12. Τιμές φαρμάκων αμφισβητεί τη μελέτη Μαλά. Βλέπετε εδώ πέρα η γυναίκα με τρεις άντρες στο κρεβάτι. Η γυναίκα η τρόικα επιθύρες. Πολύ αργά νόντα μου. Έχει ξαπλώσει ήδη. Στη μάχη για αποφυγή του μηχανισμού, ο Σαρλή ανησυχεί για μνημόνιο, η εξομολόγηση του Κίτα. Και πάμε και πάνω πάνω, γιατί το αξίζει. Ανδρέας Χριστοδουλίδης έφυγε ένας αγωνιστής και πρωτοπόρος στο μέσο μαζικής ενημέρωσης. Σε ηλικία 70 ετών άφησε την τελευταία του πνοή, χτυπημένος από την επάρατη νόσο. Αφήνει πίσω του σημαντικό έργο. Φεύγουμε και από την αλήθεια. Πάμε στο Goal News. Η μεγάλη τουμπόα επιστροφή. Ο Βραζιλιάνος αμυντικός μετά από 4 χρόνια γυρίζει πάλι στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Ο Σίμος Ταραπουλούζης είναι ο αντικαταστάτης του Καραμαρίν στη θέση του βοηθού προπονητή. Παρουσιάζονται σήμερα από τη διοίκηση στα εισιτήρια διαρκείας της νέας περίοδου. Κόφτης ο επόμενος στόχος μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής αριστερού ακραίου μπακ. Η ανόρθωση ανακοίνωσε επίσημα τον ποδοσφαιριστή και μεταξύ άλλων αναφέρει: ευχόμαστε στον Μποαβεντούρα να ζει ανάλογες επιτυχίες με την ομάδα μας όπως και στο παρελθόν. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και εμείς. Αφήνουμε και το Goal News. Πάμε στο Sport Day, η επιστροφή του Μποα στην Κυρία. Στην προηγούμενη διετή θητεία του στην Κυρία πανηγύρισε την κατάκτηση πρωταθλήματος και κυπέλου. Ο Σίμος Ταραπουλούζης προσλήφθηκε στη θέση του βοηθού προπονητή. Ο Ρόνι Λεβί άναψε το πράσινο φως και ο Βραζιλιάνος αριστερός ακραίος αμυντικός θα φορέσει ξανά τη φανέλα της ανόρθωσης για την νέα αγωνιστική περίοδο. Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα στην ανόρθωση και θα συναντήσω ξανά τους οπαδούς της ομάδας. Ο καλός γιος πάντα επιστρέφει πίσω στο σπίτι, ανέφερε ο Μποαβεντούρα. Ταραραραν. Αυτά τα κυρίως θέματα και πάμε, μη φύγεις κάμερα. Euro 12, το περιοδικό που κυκλοφορεί μαζί με το Φιλελεύθερο, τα 10 ξέχαστα μάτς όλων των εποχών, το κύπελο του Euro, ξεκινά αύριο με την εθνικάρα μας, όλε, αφήνουμε το Euro και πάμε στο άλλο ένθετο του πολίτη, για νέο έπος, Euro 12 και εδώ, Πολωνία-Ουκρανία, θα διεξαχθούν τα μάτς, αυτά με πολίτη και Φιλελεύθερο, τα ένθετα. Ωραιότατα. Πάμε φίλες και φίλοι σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε πίσω να δούμε όχι μόνο γιατί τα χαλάσανε αλλά και πού πάνε. Ερχόμαστε.